Κύριε Βασιλακόπουλο, επιτρέψτε μας να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα, και καλή κύριε, χρονιά. Καλή χρονιά, καλή, καλή χρονιά σε όλους σας. Υγεία πάνω απ' όλα. Συζητάμε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες μαζί τα ευρήματα στα λίμματα σε διάφορες περιοχές, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε εστιάσει. Ευτυχώς φαίνεται ότι η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη. Να μας πείτε όμως αν σιγά σιγά αρχίζετε και βλέπετε αλλαγές στα ευρήματά σας μετά τις γιορτές. Ναι. Το τελευταίο δεκαήμερο, κατά μέσο όρο, το υγειικό φορτίο στα λίμματα ήταν μειωμένο. Μπήκαμε δηλαδή στην εορταστική περίοδο με σχετικά χαμηλό υγειικό φορτίο στα λίμματα. Mm-hmm. Αυτό ήταν απόρρια των προηγούμενων μέτρων και της συμπεριφοράς μας. Σε αυτό το εορταστικό δεκαήμερο, αυτό που παρατηρήσαμε και τα αποτελέσματα είναι μέχρι και την Κυριακή, ήταν δύο αυξήσεις Χριστούγεννα, 26-27, και μία μεγαλύτερη, 31 και πρώτη. Αυξήσεις της τάξης. Η πρώτη ήταν σχεδόν διπλασιασμός του υγειακού φορτίου. Στη δεύτερη περίοδο ήταν και μέχρι τριπλασιασμός. Άρα αυτό, αυτό περιμένουμε σημαντική να αποτυπωθεί επομένως και στα κρούσματα τις επόμενες μέρες. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή την περίοδο, επειδή από τα λίμματα κάνουμε και εκτίμηση του πληθυσμού ο οποίος υπάρχει στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, και μην ξεχνάτε ότι εμείς μετράμε ένα σημείο το οποίο είναι το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Μάλιστα. Υπάρχουν περιοχές εντός λεκανοπεδίου που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Mm. Πρώτον λοιπόν, αυτή η παρατήρηση ότι είναι μειωμένος ο πληθυσμός στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρξαν συμπολίτες μας οι οποίοι φύγαν από την Αττική. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, έχει συμβεί. Μάλιστα. Δεύτερον, η κινητικότητα είχε μειωθεί λόγω διακοπών. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, κάτοικοι, που είναι της Ανατολικής Αττικής και δεν μπαίνανε στο δίκτυο μέσα στις μέρες της εβδομάδας που ήταν κανονικά εργάσιμες. Γιατί δεν πηγαίναν στη δουλειά τους. Μάλιστα. Οι λεγόμενοι commuters. Επομένως, αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε σε ένα πολύπλοκο φαινόμενο είναι αυτή η αύξηση που είδαμε αυτές τις μέρες, που οφείλεται, κατά την άποψή μου, οφείλεται στην κινητικότητα των εορταστικών ημερών, στα ρεβεγιών και στα πάρτι και στις συναθροίσεις. Από σπίτι σε σπίτι, λέτε, κύριε Θωμαίδη. Ναι. Αυτό όμως που λέτε είναι επικίνδυνο, κύριε Θωμαίδη, γιατί θα φανεί στο αποτέλεσμα μεθαύριο, δηλαδή στα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Δεν θα προκύψει αυτό? Η εκτίμησή μου είναι ότι όταν επιστρέψει ο κόσμος στο λεκανοπέδιο και αρχίσει η κινητικότητα και στους χώρους εργασίας ο οποιοσδήποτε συγχρονισμός, και αν δεν υπάρξει η απαραίτητη μέρημνα να διατηρηθούν κάποια μέτρα, mm-hmm, σίγουρα θα υπάρξει αύξηση στο υγειικό φορτίο και θα το αποτυπωθεί αυτό στα κρούσματα. Το οποίο πότε αυτό εκτιμάτε ότι θα το δούμε? Η άποψή μου είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ενδεχεται να το δούμε. Διότι αν υποθέσουμε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει ένα lockdown το οποίο μπορεί να ξεπεράσουμε και πάλι, δηλαδή, καλά, τα 1000 κρούσματα ημερησίως, εννοείται? Τώρα εσείς μιλάτε σε επίπεδο αριθμών. Αριθμών, ναι, βέβαια. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την Αττική, η οποία βέβαια είναι και ο μισός περίπου πληθυσμός στην Ελλάδα. Και είναι και η μισή Αττική στο κόκκινο. Η μισή Αττική είναι στο κόκκινο, όπως βλέπουμε. Είναι σε άλλο καθεστώς lockdown, πιο ιδιαίτερο, ας πούμε, τα δυτικά. Είναι σε άλλο καθεστώς. Για παράδειγμα, για την Αττική, σωστό, εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των ενεργών κρουσμάτων μπορείτε να κάνετε? Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η αύξηση του υγειακού φορτίου που είδαμε κάποιες μέρες, έτσι, στα λίμματα, μπορεί να οφείλεται στο συγχρονισμό και στην, ας πούμε, διασπορά σε, ναι, μια ηλικιακή ομάδα που πολύ είναι ασυμπτωματική. Εννοώ με νεαρότερης ηλικίας. Mm-hmm. Δεν είμαι σε θέση να το πω με βεβαιότητα, αλλά το υποθέτω. Οι οποίοι μεταδίδουν, ωστόσο. Ακριβώς. Διότι βλέπω τις επόμενες μέρες ότι πέφτει πάλι το υγειικό φορτίο, που σημαίνει ότι σταματάει προφανώς η μετακίνηση εντός αποχετευτικού δικτύου. Mm-hmm. Είναι κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες μας οδηγούν να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες εβδομάδες, γιατί αν είναι έτσι,
και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασυμπτωματικών νεαρών ατόμων, ενδέχεται να έχουμε μεγαλύτερη διάδοση αν δεν τηρηθούν κάποια μέτρα.